Οπότε μπαίνουμε στη διαδικασία της μετεξέλιξης, όπως λέμε στα σύγχρονη ουρολογία, και η μετεξέλιξη σημαίνει κάθε μέρα να προσαρμόζουμε λίγο-λίγο, στάγδιν όπως λένε, στις νέες συνθήκες. Αλλάζει η τεχνολογία, προσπαθώ να την εντάξω. Αλλάζει η κοινωνία, προσπαθώ να προσαρμόσω τις ανάγκες της κοινωνίας, τις απαιτήσεις της κοινωνίας, τις δικές μου τις λύσεις και τις αποφάσεις. Οπότε λοιπόν με αυτή τη διαδικασία της μετεξέλιξης, δηλαδή της σταδιακής προσαρμογής του συστήματος αυτού στα νέα δεδομένα, τα οποία τα προκαλούν είτε η εξέλιξη της τεχνολογίας, είτε το μεγαλύτερο αυτό φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, είτε η ανθρώπινη παρέμβαση στην κλιματική αλλαγή και στην καθημερινότητα όπως τη ζούμε, θα μας οδηγήσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Ασφαλώς δεν είναι κάτι που θα ξεκίνει στις 2 Ιανουαρίου, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό, ούτε βεβαίως και στις 2 Μαρτίου. Θέλει το χρόνο του, θέλει την προσαρμογή του. Ωστότε όμως έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο πράγματα, όπως είπα. Το παρόν είναι ο χειμώνας που έρχεται, που δεν ήρθε ακόμα, αλλά έρχεται. Και το δεύτερο είναι η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι αυτό που δημιούργησαν οι συνθήκες αυτές. Αυτή την εικόνα που ζείτε λιγότερο ή περισσότερο καθένας ανάλογα ποια περιοχή είναι, στη Θεσσαλία. Αυτά τα δύο πράγματα λοιπόν είναι τα πρώτα και αυτές είναι οι εντολές του Περιφερειάρχη προς τους νέους αιρετούς και τους νέους που θα αναλάβουν τα καθήκοντα αυτά, να αντιμετωπιστεί αυτό. Και στο παράλληλα θα δουλεύουμε και το πρόγραμμα για το πώς θα δημιουργήσουμε αυτή την υποδομή. Υπάρχει νομοθεσία. Γενικώς όλοι έχουν αποδεχθεί ότι η νομοθεσία που εκδόθηκε από το 2020 και μετά είναι στη σωστή κατεύθυνση. Η νομοθεσία όμως είναι ένα μεγάλο πράγμα, είναι ένα ευρύ και πρέπει να το προσαρμόσουμε κάθε φορά και στις ιδιαιτερότητες του τόπου. Είναι άλλες οι ανάγκες της Ηπείρου, άλλες της Αιγαίας, άλλες της Κρήτης, άλλες του Βορείου Αιγαίου. Εκεί θα πρέπει εμείς να, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη, να βοηθήσουμε το κεντρικό κράτος για να προσαρμόσει την νομοθεσία ή μάλλον να μας δώσει την ευελιξία να μπορούμε να κινούμαστε σύμφωνα με τις ανάγκες της περιφέρειας Θεσσαλίας για να προχωρήσουμε και να είμαστε χρήσιμοι και για τη λειτουργία του θεσμού κλπ. Για να μην χάνουμε όμως χρόνο.